Μια ακόμη δράση ευαισθητοποίησης των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των θαλασσών. Δίτες ανέλκυσαν λάστιχα, πλαστικά μπουκάλια, φερτά υλικά και άλλα σκουπίδια από τον βυθό του ενετικού λιμένα, ενώ το δικό τους λιθαράκι έβαλαν εθελοντές, σύλλογοι, φορείς και όχι μόνο. Ο σκοπός της δράσης είναι διπλός. Αφενός είναι συμβολικός, έτσι προκειμένου να τονιστεί η αδύνατη ανάγκη για προστασία του θαλασσιού περιβάλλοντος και σημασία του εθελοντισμού βέβαια. Και αφετέρου ουσιαστικός, καθώς όπως είδατε πλήθος απορριμμάτων ανασύρθηκε από το λιμένα. Νομίζω είναι βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Η περιβαλλοντική συνείδηση έχει έτσι καλλιεργηθεί περισσότερο στον κόσμο. Και όλα αυτά στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος αλλά και της Παγκόσμιας ημέρας ωκεάνων, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και τον Οργανισμό Λιμένος να προχωρούν στο παράκτιο και υποβρύχιο καθαρισμό του βυθού του ενετικού λιμένα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ιδιώτες εθελοντές οι οποίοι προσφέρθηκαν αρκετοί για να βοηθήσουν, να ευχαριστήσω τους συλλόγους οι οποίοι πράγματι έδειξαν μεγάλη προθυμία, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου για τη συνεργασία του και γενικά να κάνω την έκκληση σε όλο τον κόσμο, τίποτα να μην πετάνε στο νερό. Όλα υπάρχουν εδώ κάδι στον ενετικό λιμένα να τα βάζουν στους κάδους. Όλοι μαζί ένωσαν τις δυνάμεις τους και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση και στην ανεκτήμητη αξία του εθελοντισμού. Είναι γεγονός ότι στο περιβάλλον η σύγχρονη κοινωνία αλλά και ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει κάνει να φερθούμε λίγο βάναυσα και το περιβάλλον έχει αρχίσει να μας τιμωρεί. Σκοπός της σημερινής δράσης είναι να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία στα θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και στα θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου παραμένει ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα περιβάλλοντος και με μια σειρά από δράσεις φιλοδοξούμε να κάνουμε το λιμάνι του Ηρακλείου το πρώτο πράσινο λιμάνι της χώρας μας. Νωρίτερα στήθηκε επιχείρηση για την ανάσφυρση βάρκας στον ενετικό λιμένα. Είχαμε κάποιο ατύχημα. Σήμερα το πρωί με ειδοποίησαν το λιμεναρχείο και είπαν το βαρκάκι γύρισε. Εχθές το βράδυ ήταν μια χαρά, σήμερα γύρισε. Δεν ξέρουμε τώρα, θα δούμε από τι. Στελέχη του Οργανισμού Λιμένος αναφέρθηκαν στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο λιμάνι, όπως τα έργα θωράκισης του κούλε από τον έντονο κυματισμό, η εκβάθυνση του λιμανιού, ενώ πολύ σύντομα θα τοποθετηθούν νέες πλωτές εξέδρες αλλά και νέος φωτισμός στο μνημείο. Τώρα σε πρώτη φάση μπαίνουν μεγάλοι ογκόλυθοι μέσα και μετά θα γίνει ένα σαν τυχείο στα 40 μέτρα, ούτως ώστε εκεί να σπάει πλέον το κύμα και να μην έρχεται στον κούλε μπροστά και να τον φτύρει. Πιστεύω ότι σε 2 ή το πολύ 3 εβδομάδες θα αρχίσουν να τοποθετούνται οι πλωτές εξέδρες και θα ακολουθήσει μετά και ο φωτισμός.